λοιπόν ραντεβού κάθε πέμπτη με την Κωνσταντίνα Νεοφίτου για να δούμε έτσι κάποια οικονομικά νέα στην αρχή και σήμερα θα μας μιλήσει πολύ, πολύ ενδιαφέρον θέμα πως να ψάχνουμε ε, σωστά ή τι κάνουμε σε συνεντεύξεις ε, ιδίως οι νέοι τώρα θα μας πει και τις δυσκολίες πολύ σωστά. αλλά θα μας τα πει στη συνέχεια λοιπόν πάμε να σας ακούσουμε μετά από 10 χρόνια καθυστερήσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τη Ευρώπη συμφώνησαν επί νομοσχεδίου για την αύξηση τη παρουσία των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των Ευρωπαϊκών Εταιριών. Η οδηγία γνωστή ω Γυναίκε στα Διοικητικά Συμβούλια αποσκοπεί στην καθιέρωση διαφανών διαδικασιών πρόσληψη τη εταιρεία, έτσι ώστε τουλάχιστον το 40% των θέσεων μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών ή το 33% του συνόλου των θέσεων διοικητικών στελεχών να καλύπτονται από το υποεκ εκπροσωπούμενο φίλο. Χάρη στο Κοινοβούλιο, οι εταιρείε θα πρέπει να συμμορφωθούν με το στόχο αυτό έω το τέλο Ιουνίου του 2026. Οι μικρέ και μεσέ επιχειρήσει με λιγότερου από 250 εργαζομένους θα εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία. Διψήφια αύξηση κατέγραψαν το Μάιο του 2022 οι πωλήσει αυτοκινήτων, όπω διαφαίνεται από τα νέα στοιχεία που δημοσιοποιήσε η Στατιστική Υπηρεσία. Η αγορά δείχνει να ανακάμπτει σημαντικά σε σχέση με του προηγούμενου μήνε, καθώ οι συνολικέ εγγραφέ επιβατικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 34,9% το Μάιο του 2022 στι 2.882 από 2.137 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι εγγραφέ των καινούριων οχημάτων αυξήθηκαν κατά 20%. 6,7% ενώ στα μεταχειρισμένα οχήματα καταγράφηκε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση που ανέρχεται στο 42,5%. Νέα μείωση παρουσίασε το Μάιο του 2022 ο αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων στην Κύπρο, υποχωρώντα στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2008. Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία, ο αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλο Μαου έφτασε τα 10.586 πρόσωπα και συγκριτικά με το Μάιο του 2021 σημειώθηκε μείωση 20.700 πρόσωπων ή 66,2%. Η μείωση αυτή αποδίδεται κυρίω στου τομεί των υπηρεσιών παροχή και υπηρεσιών εστίαση του εμπορίου και των κατασκευών. Την ίδια ώρα, το ποσοστό ανεργία στην Κύπρο μειώθηκε στο 5,4% τον Απρίλιο του 2022 από 8,4% που ήταν τον Απρίλιο του 2021. Άστε.